Καλησπέρα το κλειστό του Πλάρνα. Έτοιμοι λοιπόν εδώ να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα και τον Αλκοολικό Αστέρα και τον Γιάννα Χόξ. Ο Αλκοολικός Αστέρας έχει χτυπηθεί από τις απουσίες. Έχει χάσει τους δύο καλύτερους παίχτες του. Τον ένα με τραυματισμό, ο Αντωνόπουλος, και ο Κασίμης είναι από ό,τι μάθαμε στην Κρήτη. Έτοιμες λοιπόν οι δύο ομάδες, είναι ήδη στο παρκέ, η καθιερωμένη φώτο. 18-1-6 και 13 για το Γιάραγα Χόξ, 13-18-7-8 και 6 για τον Αστέρα, για τον Αλκοολικό Αστέρα. Έτοιμοι λοιπόν για το τζάμπολ, το 7 με το 10 και η πρώτη επίθεση είναι για το Σιγέρα Καχόξ. Και Λαϊδής θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Το επιθετικό rebound όμως είχαμε από τον Μπουργκάνη, αλλά ήταν άστοχος μετά και στο follow που έκανε ο Πουλιάρας, σωστά το είπαμε. Αλκοολικός Αστέρας τώρα για 3, είναι άστοχος ο Παυλάκης και τώρα την παρά την έχει ο Πικάσης. Για 2, ο Παλατζάς είναι άστοχος, ο Παπάς θα πάρει... Ο Παπάς θα πάρει το αμυντικό rebound και έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί κλεισάει το γήπεδο. Και πάλι με μαζί μετά του αφού σκουπίσει και το παρκέ. Για 3, άστοχος ο Αργύρης, το εξαιρετικό λιμπάνο τον Παπά, βγάζει έξω στο Μοσχείου. Μαρινάκης για 3 και αυτός άστοχος. Η μπάλα είναι για τους Γέραγα Χόξ, με τον Πικάση τώρα να κατεβάζει. Παλα... Μπουραζάνης, συγγνώμη, θα πάρει το φάουλ, δεν μετράει κανένα ούτε η προσπάθεια, είναι απ' έξω η μπάλα. Και Λαϊδής τώρα με την μπάλα. Πουλιάρας για 2, είναι άστοχος, ο Μοσχείου θα πάρει το αμυντικό rebound. Βλέπουμε ότι και Λαγαχός με νέα εμφάνιση, πολύ ωραία. Παυλάκης, έχουμε τα βήματα εδώ, θα κάνει το λάθος ο παίχτης στο Αστέρα. Κρύες οι ομάδες σε αυτή την αρχή του παιχνιδιού, 0-0 μετά από 2 λεπτά αγώνα. Πουλιάρας πάλι από εκεί που αστόχησε πριν και πάλι άστοχος. Μαρινάκης θα πάρει το αμυντικό rebound και δείχνει τον συνδυασμό. Ωραία τρίπλα στον αντίπαλό του, το τελείωμα είναι άστοχο. Παλαντζάς δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, η μπάλα περνά εκτός γηπέδου και πάλι για τον Αλκοολικό Αστέρα με 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μοσχείου, τον Παυλάκη προσποιείται αυτό γιατί δεν σουτάρει. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο για την ομάδα των Γέραγα Χόξ. Παυλάκης μέχρι μέσα. Άστοχος όμως εδώ σε ένα εύκολο lay-up. Παλατζάς θα πάρει το αμυντικό rebound. Πικάση θα δεχτεί το στόμα από τον Παπά, αλλά ο Μπουραζάνης θα πάρει την μπάλα. Παλατζάς για 2, άστοχος. Μπουραζάνης θα δει για το επιθετικό, δεν τα καταφέρει. Τελικά ο Μοσχείου θα πάρει το αμυντικό rebound. Μαρινάκης στο lay-up και να το πρώτο καλά στο αγώνα μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού με το Μαρινάκη να ευστοχεί για το 2-0 του Αλκοολικού Αστέρα. 2, 2, 2.
Κουραζάνης είναι άστοχος. Παπάς άλλο ένα αμυντικό rebound. Παυλάκη στο Μαρινάκι. Αργύρι στα στάρι για 2, είναι άστοχος. Μοσχύρι το επιθετικό rebound. Με το 4-0. Μετά το επιθετικό rebound του Μοσχύρου θα τελειώσει τη φάση. Βλέψουμε εδώ από τους παίρνεις στο αλκοολικό αστέρα, ολοκληρώθηκε με τον Παυλάκη. Να δίνει στο Μαρινάκι, αλλά είναι κακή πάσα. Το λάθος εδώ από τον Παυλάκη. Βιάστηκαν οι παίχτες του αστέρα εδώ στην επίθεση. 4 λεπτά αγώνα, ο Γέρα Καχόπ δεν έχουν ματώσει το διχτάκι ακόμα. Μπουραζάνης τώρα για 2, είναι άστοχος. Μοσκιού το αμυντικό rebound. Παίρνει και στον ευνηδιασμό, αλλά ο Πικάς θα του κλέψει την μπάλα. Όχι, δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο όμως ο Πικάς, βγήκε από τα τελικά, το ολοκλήρωσε. Ο διαιτητής παίρνει την απόφαση πίσω και δίνει την μπάλα στους Γιάννα Καχότς. Μετά από την ομολογία του Μοσκιού, ότι η μπάλα είναι για τον αντίπαλο. Να το άλλο ένα fair play που βλέπουμε εδώ στα γήπεδα του μπασκετάκι. Παλαντζάς για 2, άστοχος, Αργύρης θα πάρει το αμυντικό rebound. Παυλάκης άστοχος εδώ πέρα και Λαϊδής θα πάρει το αμυντικό rebound. Φικάσεις για 3, είναι άστοχος. Θα πάω στο αμυντικό rebound και Μαρινάκης τώρα τρέχει αλλά είναι μόνος. Παυλάκης. Έχουμε το φάουλ που θα κερδίσει και 2 βολές. Είχαμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τους Γέρα Καχόκ, το 2 στο παιχνίδι, το 8 στον πάγκο. Άστοχος ο Παυλάκης στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, Παπάς στο επιθετικό rebound, θα ολοκληρώσει τη φάση για το 6-0. 5 λεπτά αγώνα, Γέρα Καχόκ ακόμα είναι στο 0. Ερμίγκας θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του Μοσκιού. Καλάθι και φάουλ από τον Πικάση. Να το πρώτο καλάθι για τους Γέρακα. Hawks είναι από τον Πικάση, τον αρχηγό. Να δούμε στη βολή, θα είναι εύστοχος. Άστοχη βολή, αλλά ο Μπουραζάνης θα πάρει το δικό rebound. Δεν θα σηκωθεί εκεί πέρα, αλλά δεν ήταν καλή η θέση του και η μπάλα βρήκε το ταμπλό από την κάτω πλευρά, αλλά ο Παυλάκης θα κάνει το λάθος, το κλέψει ο Κελαϊδής στον ευνηδιασμό. Η Γέρα Καχόκς το λάθος από το Μέρμιγκα θα κάνει τα βήματα. Πολλά λάθη από τις δύο ομάδες βλέπουμε σε αυτή την... σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Μαρινάκης, Μοσκίου, Παυλάκης, γυρνάει μπάλα. Παυλάκης πάλι για το Μοσκίου, θα πάει αυτό στο τρίποντο, θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Αλλά ο Μαρινάκης εκεί μαχητικότατος θα πάρει το επιθετικό rebound. Αργύρης για 3, άστοχος. Και Λαϊδής στο αμυντικό rebound. Μεγάλη πάσα στον Μπουραζάνη, θα σηκωθεί αυτός και θα πετύχει το 6-4. Οι Hawks μειώνουνε. Ενώ ετοιμάζεται και η πρώτη αλλαγή για τον αλκοολικό αστέρα με τον κύριο Σάβα καφέ που λέμε,
αυτό ένα αυτό πράγμα. Λάθος εδώ και πάλι από τους παίκτες του Αλκοολικού Αστέρα, έπαιξε ο Μπουραζάνης. Κουλιαράς, όχι Κουλιαράς, Κουλιάρας για δύο ήταν άστοχος, Μπουραζάνης στο επιθετικό rebound και φάουλ που θα πάρει. Και ναι, η αλλαγή που σας λέγαμε, το 15 στο γήπεδο, το 13 στον πάγκο. Και δύο βολές για τον Μπουραζάνη. Άστοχη πρώτη βολή, δεν θα καταφέρει να ισοφαρίσει για την ομάδα του. Άστοχη και η δεύτερη, τελικά ούτε θα μειώσει. Θα μείνει το 6-4, 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, όμως πιο πήρε το αμυντικό rebound. Κουράσεις τώρα με την μπάλα, με το που πήγε στο παιχνίδι, σουτάρει για 3. Ναι, σουτάρει για 3, τελεία. Και έχουμε το time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. 2.50 λοιπόν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 16-13, 2-1 για τους Γέρακα Hawks, 6-9, 8-15, 18 για τους παίχτες του Αλκοολικού Αστέρα. Μέρμιγκας, ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος, κουράσει το αμυντικό rebound. Μαρινάκης τώρα με την μπάλα. Παραλίγο να γίνει εδώ το κλέψιμο από τους παίχτες των Γέρακα Hawks. Τελικά η μπάλα είναι εκτός πάλι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Μαρινάκης, ωραία πάσα, περνάει μέσα για τον Σιδηρόπουλο. Αυτός θα κάνει λάθος, θα κάνει τα βήματα. Και η κατοχή περνάει και πάλι στους Γέρακα Hawks. Κελαΐδης για δύο είναι άστοχος, Παπάς Δεσπόζη εκεί παίρνει άλλο ένα μυρικό rebound και τώρα κουράσεις. Κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Παπάς από τα 4 μέτρα είναι άστοχος για δύο. Μαρινάκης όμως παίρνει το επιθετικό rebound. Βάζει στον Παπά. Άστοχος αυτός και πάλι και άλλο επιθετικό rebound από τον Μαρινάκη. Στον Κουράση τα σουτάρει για 3. Άστοχος ο Σάββας. Και επιθετικό rebound από τον Σιδηρόπουλο θα πάρει και το φάουλ. Πολύ μαχητική εδώ η παίχτες του Αλκοολικού Αστέρα. Πήραν 3 επιθετικά rebound σε μια φάση. Μαρινάκη στον Κουράση. Θα σηκωθεί αυτός για 2, είναι άστοχος. Και λέει δίστα με την κόρη μπάνου και τώρα υπάρχει στο δικά σου. Πλέον μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Του αγώνα λέει, συγγνώμη. Στο σπεριόδο του Μέρμιγκας εδώ θα χάσει το lay-up. Παπάς θα πάρει το αμυντικό rebound και τώρα κουράσεις πάλι με την μπαλά. Μοσχίου για δύο άστοχος. Τελικά ο Σιδηρόπουλος στο επιθετικό rebound. Δεσπόζουν στα rebound οι παίχτες του Αστέρα. Αλλαγή για τους Γέρακα Hawks και για τον Αλκοολικό Αστέρα. Για τους Γέρακα Hawks το 10 στον πάγκο, το 8 μέσα. Και για τον Αστέρα το 18 στον πάγκο, το 7 μέσα. Παπάς πάει να περάσει μια πάσα εκεί δύσκολη στον Παυλάκη. Κόβει τελικά ο Μέρμιγκας, αλλά την μπάλα είναι και πάλι για τους παίχτες του Αστέρα από πλάι. Παπάς για δύο, αστοχή. Σιδηρόπουλος επιθετικό rebound. Παυλάκης θα αστοχίσει και η μπάλα είναι έξω. Η
21 δευτερόλεπτα πλέον για τη λήξη του εις πρώτης περίοδου. Λάθος εδώ από το Μέρνικα, βγαίνει μπάλα εκτός αγώνα. Μαρινάκης, στη διείδηση το στόπ από τον Μπαλαντζάκη, μπάλα έξω με 6-10 τα αναμένουν. Δεν είχαμε καμία επίθεση από τον Αγροτικό Αστέρα και ολοκληρώνεται με το φτωχό 6-4 υπέρ του Αρτολικού Αστέρα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Οι δύο ομάδες είναι και πάλι και στο παρκέ για τη δεύτερη περίοδο. 7-6-9, 8 και 12 για τον Αρτολικό Αστέρα. 6-13, 2-1 και 8 για τους Γέρακα Χόξ. Άστοχος ο Μαρινάκης για 3. Παλαντζάς θα πάρει το αμυντικό ριμπάουντ και τώρα ο Πικάσης. Πάσα συνδυασμού στο Μέρνικα, αυτός γυρνάει τυφλά, τελικά η μπάλα καταλήγει πάνω στο Πικάσι. Μπουραζάνης για 2 εύστοχος και έχουμε το 6-6. Για 2 είναι άστοχος ο Σαλιαρέλης, Παλαντζάς στο αμυντικό rebound. Πικάσι στο σουτάρι για 3, ενστοχίσει και θα δώσει το πρώτο προβάδισμα στους Γέρακα Hawks με 6-9. Μετά από αυτό το 1 λεπτό, στη δεύτερη περίοδο έχουν κάνει ένα 5-0. Προηγούνται το Αστέρα, άστοχος ο Παυλάκης για 3, Παλατζάς πήρε το αμυντικό rebound. Όσους πόντους είχε πετύχει στην πρώτη περίοδο, ήδη έχει πετύχει συν 1 σε αυτό το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου η ομάδα των Γέρακα Hawks. Τώρα ήταν άστοχος ο Βέρνικας για 3, αλλά ο Πικάς πήρε το επιθετικό μακρινό rebound. Πικάσης για 2 αστοχή, Σαλιαρέλης στο αμυντικό rebound. Μαρινάκης, μια δύσκολη πάσα στον Τυρόπλο, τη συγκρατεί αυτός, αλλά έκανε βήματα. Από τη γωνία για 3 είναι άστοχος, Παυλάκης στο αμυντικό rebound. Αλιαρέλης, προσπάθεια ωραία, θα πάρει και το φάουλ και τις δύο βολές. Άστοχη πρώτη βολή από τον Σαλιαρέλη. Άστοχη και η δεύτερη, Μπουραζάνης θα πάρει το αμυντικό rebound και αφήνει στον Πικάσι. Παλαντζάς από τη γωνία για 2 είναι άστοχος, Μπουραζάνης στο επιθετικό rebound. Έξω στον Παλαντζά, αυτός θα ξανασουτάρει για 2 και πάλι άστοχος. Επιθετικό rebound ο Κελαϊδί, άστοχος και αυτός. Και τελικά ο Παπάς καθάρισε για το αμυντικό rebound των παικτών του Αλκοολικού Αστέρα. Μετά τις συνεχόμενες επιθέσεις από τον Γέρακα Χόξελ ήταν όλες άστοχες. Σιδηρόπουλος
για 2 αστοχή. Μέρμιγκα στο αμυντικό rebound και Πικάσης θέση στον εφηδιασμό. Θα ολοκληρώσει τη φάση για το 6-11 τον Γκέρακα Χόξ. Αφιέρωσε για το καλά στην εξέδρα. Μαρινάκης για 2 αστοχή, Μέρμιγκα στο αμυντικό rebound και τρέχουν πάλι στον εφηδιασμό οι παίχτες των Γκέρακα Χόξ. Πικάσης, άλλοι 2 πόντοι, 6-13 και σπευμένα. Όχι, δεν το καταφέρανε. Να πάρουν τα time out που θέλανε ο πάγκος των παικτών του Αλκοολικού Αστέρα. Της ομάδας, συγγνώμη, του Αλκοολικού Αστέρα, των παικτών. Παυλάκης για 3, θα στοχίσει. Θα στοχίσει και έχουμε το time out τώρα που ζητάει ο Αλκοολικός Αστέρας. Στο σκορ 6-13, οι Γκέρακα Χόξ έχουν ανακτήσει το προβάδισμα. Και πάλι μαζί λοιπόν. Μετά το time out από τον πάγκο του Αλκοολικού Αστέρα, το 12, το 13, το 8, το 1 και το 2 η πεντάδα των Γκέρακα Χόξ, το 6, το 9, το 8, το 18 και το 7 για τον Αλκοολικό Αστέρα. Άστοχος εδώ ο Μέρμιγκας, το rebound τελικά είναι από τον Ζαρκαλή, μακρινό, αλλά δεν υπήρχε ανανέωση. Υπήρχε τελικά ανανέωση. Η μπάλα είναι και πάλι για τους παίχτες των Γκέρακα Χόξ. Με τον Ζαρκαλή πήρε το επιθετικό rebound και ανανέωσε στα 14 δευτερόλεπτα την επίθεση. Παρατζάς. Άστοχος για 2, Βαπάς στο αμυντικό rebound. Ο Μαρινάκης εδώ όμως δεν προσέχει και τυφλεύει την μπάλα. Ο Παλαντζάς και ο Μέρμιγκας τώρα. Για 3 ο Ζαρκαλής. Είναι άστοχος. Την μπάλα εκτός γηπέδου και Παυλάκης τώρα. Με το Μαρινάκη αλλάζουν την μπάλα. Σιδηρόπουλος για 2 είναι άστοχος. Πολύ ώρα χωρίς πόντο οι παίχτες του Αλκοολικού Αστέρα. Μπουραζάνης για 2 και αυτός είναι άστοχος. Το αμυντικό rebound ήταν ο Μοσκίου. Σιδηρόπουλος ο Στάρ για 3 είναι άστοχος. Παλαντζάς θα πάρει το αμυντικό rebound. Μέρμιγκας αστοχή, πήγε όλο το δρόμο στο καλάθι μόνος του. Αλλά αυτό ήρθε στο τέλος. Σιδηρόπουλος πήρε το αμυντικό rebound, άφησε στο Μαρινάκι. Ωραία διείζηση και επιτέλους καλάθι 8-13 για το... για τον Αλκοολικό Αστέρα. Έχουμε καλάθι μετά από 6 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Καθώς και μείνει στους 6 πόντους που είχε πετύχει στην πρώτη. Γουραζάνης είναι άστοχος για 2. Σιδηρόπουλος στο αμυντικό rebound. Μαρινάκης Αστάρ για 3, είναι άστοχος, για 2, συγγνώμη ήταν άστοχος. Ζαρκαλής πήρε το αμυντικό rebound. Έχουμε τέλος των 24, η μπάλα έμεινε στα χέρια των παιχτών των Γκέρακα Χόξ και αλλαγές. Για να δούμε ποιοι θα μείνουν τελικά μέσα στο γήπεδο, καθώς ήταν αρκετές οι αλλαγές για τις δύο ομάδες. Η πεντάδα είναι 6-7, 13, 8 και 15 για τον Αλκοολικό Αστέρα, 6-13, 10, 1 και 12 για τους Γκέρακα Χόξ. Okay.
Παυλάκης εδώ θα κάνει το λάθος, θα του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Η επίθεση πάλι για τους Γέρεκα Χόπς. Κελαεδής είναι άστοχος στο lay-up που προσπάθησε, Παυλάκης πήρε το αμυντικό rebound, κατεβάζει και την μπάλα, δίνει στο Γκουράσι, αυτός θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Ζαρκαλής πήρε το αμυντικό rebound και τώρα πικάσει. Πουλιάρας για 2, έστωχος! 3 δευτερόλεπτα πριν λήξει η επίθεση. Θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 8-15. Παπάς θα σηκωθεί, είναι άστοχος. Ζαρκαλής θα πάρει άλλο ένα αμυντικό rebound. Από την ώρα που έχει περάσει έχει πάρει ήδη 3. Άστοχος ο Μπουραζάνης, ο Παυλάκης πήρε το αμυντικό rebound. Μαρινάκης θα πάρει το foul στην προσπάθεια για lay-up και 2 βολές. Και έχουμε αλλαγή. Το 2 και το 8 στο γήπεδο. Το 1 και το 13 στον πάγκο για τους Γέρακα Χόξ. Άστοχη πρώτη βολή από το Μαρινάκη. Άστοχη και η δεύτερη, ο Παπάς προσπαθεί. Τελικά το rebound από το Χουλιάρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Και ειδικά για τον Αργολικό Αστέρα που έχει πετύχει μόνο 8 πόντους. Παλαντζάς, στα σουτάρια 2 είναι άστοχος. Παυλάκης τελικά πάρει το rebound και θα γυρίσει την μπάλα στον Αργύρη. Και τώρα Μαρινάκης. Θα πάρει το φάουλ. Αργύρης για 2 είναι άστοχος, Παλατζάς πήρε το rebound. Φάουλ εδώ σωστό από τον Αργύρη για να σταματήσει τη διείσδυση του Μπαλατζά. Άστοχος. Ο Παυλάκης πήρε το αμυντικό rebound. Μαρινάκης στον Εφηβιακό θα πετύχει το καλάθι με την νίκη του πρώτου ημιχρόνου. Για το 10-15, ένα φτωχό πρώτο μισό. Με τις δύο ομάδες έχουν μείνει στο 10-15. Σε λίγο και πάλι μαζί. Πάλι μαζί λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τι θα μας παρουσιάσει η ομάδα σε αυτό το μισό. Άστοχος ο Κελαϊδής στην πρώτη προσπάθεια εδώ και ο Μοσκή θα πάρει αμυντικό rebound. Πεντάρες για τις δύο ομάδες είναι το 6, το 18, το 15. Άστοχος ο Μαρινάκης στο lay-up, Κελαϊδής στο αμυντικό rebound. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το 6, το 18, το 8, το 15 και το 7 είναι για, για τον Αργολικό Αστέρα. Και η Γέρακα Χόκς με το 6, το 13, το 8, το 1 και το 10. Άστοχες τις πρώτες επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Όπως αναφέραμε και πριν, Παλατζάς για 2, όχι. Πάσα στο Χουλιάρα, αυτός θα κάνει βήματα. Άλλο ένα λάθος. Yeah.
Και τώρα αλκοολικός αστέρας στην επίθεση. Θα πάσα σκοθεί για δύο, είναι άστοχος, θα πάρει ο ίδιος επιθετικό rebound. Δεν θα κάνει σωστή πάσα, του κάνει σαν κλέψη. Πήγε να βγάλει ένα φινδιασμό μόνος, τελικά οι αντίπαλοι το σταματήσανε. Χουλιάρας για δύο, είναι άστοχος. Παυλάκης θα πάρει το αμυντικό rebound. Άστοχος ο Παυλάκης, χουλιάρας στο αμυντικό rebound. Για τρεις ο Μπαλαντζάς είναι άστοχος, η μπάλα εκτός γηπέδου. Άστοχος όσο κουράσεις για τρεις, Μπουραζάνης θα πάρει το αμυντικό rebound και τώρα ο Πικάς πάλι θα κατεβάσει την μπάλα. Άστοχος για δύο, Χουλιάρας, Παλαντζάς θα πάρει το αμυντικό rebound, το επιθετικό rebound, συγγνώμη, Χουλιάρας τώρα θα ευστοχίσει για δύο, θα κάνει το 10-17. Θα πας, θα σηκωθεί για δύο, θα στοχίσει, προσπαθείς για το επιθετικό rebound, θα το πάρει. Για τον Παυλάκη. Μέσα αυτός δεν θα ευστοχίσει, θα πάρει το φάουλο μου. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Παυλάκης, θα κάνει το 11-17. Πρώτος πόντος στο δεύτερο ημίχρονο για τον αλκοολικό αστέρα μετά από 2,5 λεπτά. Άστοχος στη δεύτερη, προσπαθεί ο Μοσκιού, τελικά ο Μπουραζάνης θα πάρει το αμυντικό rebound. Παλαντζάς θα πετάξει την μπάλα μπροστά, θα την κλέψει ο Παυλάκης. Πίεση εδώ τον αλκοολικό αστέρα που έφερε καρφούς, κουράσεις για τρεις, άστοχος πάλι. Παλαντζάς θα πάρει το rebound. Πικάσης είναι άστοχος για δύο, κουράσεις πήρε το μακρινό rebound. Μαρινάκης στον Παυλάκη. Κουράσεις για δύο, θα ευστοχίσει με ταμπλό. Ωραία επίθεση εδώ από τον αστέρα, δεν βγήκε ο εφηνδιασμός αλλά σε δευτερεύον εφηνδιασμό. Πέτυχαν τους δύο πόντους. Με το κουράσι να μικριώνει στο μείον 4 πλέον, 13-17. Παλαντζάς για τρεις είναι άστοχος, Παυλάκης στο αμυντικό rebound. Μοσχίου για δύο, θα ευστοχίσει μετά την ασίστ του κουράσει, θα είναι το 15-17 στο μείον 2 πλέον ο αστέρας. Μπουραζάνης για δύο είναι άστοχος και Λαϊδής θα πάρει το επιθετικό rebound. Και πάλι Μπουραζάνης και πάλι άστοχος. Και τώρα Μαρινάκης με το αμυντικό rebound που πήρε, τρέχει προς εφηνδιασμό. Η μπάλα είναι για τον αλκοολικό αστέρα, καθώς ο Κελαϊδής μπήκε από έξω από το γήπεδο μέσα χωρίς να πατήσει τα δύο πόδια και έβιασε την μπάλα. 15-17 και time out, 5 και 20 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το time out ολοκληρώθηκε, οι δύο ομάδες είναι και πάλι στο παρκέ. Ο αστέρας που έχει την μπάλα με το 7 το 15, το 8 το 6 και το 18 και η Γέρακα Hawks με το 6 το 13, το 2, το 1 και το 10.
εποχή με τον πάγκο να εκρήγνεται για το 18-17 το προσπέρασμα λοιπόν του Αλκοολικού Αστέρα που έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα το δεύτερο ημίχρο και φοβερό στόπ εδώ τον Παυλάκη πάνω στον Φουλιάρα. Κουράσεις τώρα για το Μαρινάκη. Ένα 8-2 έχει κάνει ο Αστέρας. Κουράσεις θα σκοθεί για 3. Δεν θα ευστοχίσει. Μέρμιγκα στο αμυντικό rebound. Φοβερό στόπ εδώ από το Μαρινάκη αυτή τη φορά πάνω στο Μέρμιγκα και Παυλάκη τώρα θα κάνει τον λάθο. Άστοχος ο Κελαϊδής για 3, η μπάλα είναι εκτός γηπέδου. Το κλέψιμο εδώ από τον Μπουραζάνη, πετάει την μπάλα στον Πικάση, στον εφηλιασμό αυτός θα στοχίσει και Λαϊδής στο φόλο άστοχος και αυτός 3 παίκτες πηδήξαν τον Γέρα Καχώτη για το επιθετικό rebound. Το πήρε ο Μπουραζάνης, θα στοχίσει και Λαϊδής άλλο ένα επιθετικό rebound, άστοχος και τελικά ο Μαρινάκης με το αμυντικό rebound τρέχει στον εφηλιασμό για την ομάδα, παίρνει και το foul. Εδώ οι Γέρα Καχώτη πήραν 3 επιθετικά rebound, χάσαν 3 καλάθια και κατάφεραν να φάνε και εφηλιασμό. Παυλάκης για 2, άστοχος, Σκουλιάρας θα πάρει το αμυντικό rebound. Μπουραζάνης για 2 θα ευστοχίσει μετά την ασίστ από τον Μέρμιγκα. Πάλι μπροστά η Γέρα Καφώτς με 18-19, 3 και 22 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άστοχος ο Παυλάκης για 3, κουράζει το επιθετικό rebound, άστοχος και αυτός. Μοσχείου προσπάθησε και δεν τα κατάφερε, επικάσει πήρε το αμυντικό rebound. Και έχουμε το φάουλ από τον Παυλάκη για να κόψει τον εφηλιασμό. Όχι αλλαγές, time out, 3 λεπτά πριν τη λήξη της περίοδου, 18-19, derby για τις δύο ομάδες. Έτοιμοι μετά το time out για την έναρξη πάλι του αγώνα, 6-12, 2-1, 10 για τους Γέρα Καχώτς, 6-7-9, 13-8 για τον Αλκοολικό Αστέρα. Πικάσης για 3, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Παλέψαν εκεί για το επιθετικό rebound, ο Πικάσης βγήκε έξω με την μπάλα. Σιδηρόπουλος στον Παπά. Θα στοχίσει αυτός, θα πάρει το επιθετικό rebound και θα στοχίσει με δεύτερη προσπάθεια για το 20-19, το προσπέρασμα και πάλι. Για τον Αλκοολικό Αστέρα πλέον οι ομάδες είναι κοντά και η μία παίρνει με κάθε καλά που πετυχαίνουν, έχουμε να αναργεί και στο προβάδισμα. Μπουραζάνης για 2 αστοχή, Φουλιάρα στο αμυντικό rebound, θα αστοχίσει και αυτός και ο Παυλάκης στο αμυντικό rebound και ο Μαρινάκης τώρα. Δύο βολές για το Μαρινάκη στην προσπάθεια που έκανε. Άστοχος στην πρώτη βολή, άστοχοι πολύ οι παίκτες του Αλκοολικού Αστέρα τις βολές. Άστοχη και η δεύτερη, πολύ κακή βολή.
Γαρκαλής για 3, Μέρνικας πήρε το επιθετικό rebound για το Φουλιάρα για το 3-4 για το 20-21. Παυλάκης για 3, άστοχος, Σιδηρόπουλος στο επιθετικό rebound, αστοχή όμως. Και ο Μπουραζάνης μάζεψε το αμυντικό rebound, αλλά η μπάλα είναι... Είχαμε αλλαγή εδώ για τους Γκέραγα Χόξ, το 1 πέρασε στον πάγκο, το 8 στη θέση. Φουλιάρας για 2, είναι άστοχος, Παυλάκης πήρε το αμυντικό rebound. Έκανε το λάθος όμως, ο Πικάσης έκλεψε, με έρμηκες τώρα. Παλατζάς για 2, αστοχή, Παπάς θα πάρει το αμυντικό rebound. Μαρινάκης γιατί από πολύ μακριά είναι άστοχος. Σιδηρόπουλος θα πάρει το φάουλ. Μετά το rebound που πήρε. Δέκα δεύτερα έχουν μείνει για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μαρινάκης. Παπάς δεν θα γίνει τελικά επίθεση. 5-10 δεν κατάφεραν να κάνουν επίθεση. Να δούμε στα 5-10 αν θα γίνει κάτι. Μαρινάκης δεν μπορεί να κάνει σωστά την επίθεση και έχουμε τη λήξη της περιόδου με τον Αγγλικό Αστέρα να έχει μειώσει και να είναι ντέρμπι πλέον 20-21 το σκορ μετά από 30 λεπτά. Οι ομάδες είναι και πάλι στο παρκέ, 10 λεπτά έχουν μείνει να δούμε τον νικητή σε αυτόν τον αφύρωπο αγώνα ανάμεσα στον Αγγλικό Αστέρα και τον Γκέρακα Χόξ. Αργύρης για 3, θα στοχίσει, Παυλάκης το επιθετικό rebound και θα ξαναδώσει το προβάδισμα στον Αγγλικό Αστέρα. Οι πεντάδες είναι 7, 13, 9, 6 και 18 για τον Αγγλικό Αστέρα. Για τους Γκέρακα Χόξ το 6, το 8, το 1, το 2 και το 10. Πουλιάρας για 2 είναι άστοχος, Μοσκίου θα πάρει το αμυντικό rebound. Μαρινάκης για 2 αστοχή, ο ίδιος επιθετικό rebound, άστοχος. Σιδηρόπουλος άστοχος στο follow και τελικά Πικάσης πήρε το rebound και γύρισε στον Μπουραζάνη που του ξαναέδωσε την μπάση. Την μπάλα τώρα στα χέρια του Πικάση για να οργανώσει την επίθεση. Φάουλ κερδίζει ο Μέρμιγκας. Λάθος εδώ ο Μπουραζάνης, θα του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Αργύρης και πάλι για 3, εύστοχος. Δικαιώνεται για την επιμονή του στο σουτ. Θα κάνει το 25-21. Να που παίρνουν και προβάδισμα 4 πόντων οι παίκτες του Αγγλικού Αστέρα με αυτό το 5-0. Είχε χάσει μέχρι στιγμής 4 σουτ 2 πόντων, 5 νομίζουμε.
ευθόχησε σε αυτό. Κουραζάνης εδώ προσποιείται ότι θα σουτάρει, πάει να περάσει πάσα στον αντίπαλο, έχει ξυπνή στο συμπαίκτη του, αλλά δεν την περίμενε αυτός και τελικά έχουμε το λάθος, την μπάλα εκτός γηπέδου και πάλι ο αλκοολικός αστέρας. Παυλάκης για δύο, ευστοχή! Ευστοχή για δύο ο Παυλάκης, 27-21. Μέρμικα στα στοχή, Παυλάκης πήρε το αμυντικό rebound, έδωσε στο Μαρινάκι και αυτός ρυθμό θα χάσει το lay-up. Τραβάει και τα μαλλιά του, Πικάσης πήρε το αμυντικό rebound που γύρισε στη φάση και τώρα Μέρμικα. Μουραζάνης θα σηκωθεί για τρεις, θα στοχίσει. Το rebound από κανέναν, προσπάθησε ο Μοσχείου εκεί με το Χουλιάρα. Η μπάλα εκτός γηπέδου είναι για τους παίχτες των Γέρακα Hawks μετά το time out που ζήτησε ο Πάγκος. 27-21, ο αλκοολικός αστέρας έχει κάνει ολική επαναφορά με ένα 7-0, περνάει μπροστά 7 λεπτά για τη λήξη. Το time out ολοκληρώθηκε, οι ομάδες είναι πάλι στο παρκέ, η μπάλα είναι για τους Γέρακα Hawks με το 6, το 13, το 1, το 8 και το 10 αυτή στο παρκέ, ενώ ο αστέρας με το 7, το 6, το 9, το 18 και το 13. Μαλαντζά θα σηκωθεί για 2, θα στοχίσει. Μοσκύρου το αμυντικό rebound, εδώ η μπάλα μπήκε και βγήκε. Του παίξε άσχημο παιχνίδι. Αργύρης πάλι για 3, έστοχος! Και ο Πάγκος έχει σηκωθεί όρθιος και φωνάζει. 30-21, φοβερό σερί 10-0. Δέκα μηδέν σερί σε αυτά τα 3 λεπτά στην τελευταία περίοδο. Και ο αλκοολικός αστέρας έχει πάρει το προβάδισμα με 30-21. Φάουλ εδώ, σωστό φάουλ του Σιδηρόπουλου. Ο Αργύρης παραλίγο να κάνει και το κλέψιμο εδώ πέρα μετά τα δύο τρίποτα που έχει βάλει. Και Λαϊδής για δύο είναι άστοχος, ο Μοσχείου θα πάρει το αμυντικό rebound, θα πάρει και το φάουλ. Όχι, δεν θα πάρει το φάουλ, διακόπτει ο διαιτητής γιατί υπάρχει τραυματίας στο γήπεδο. Μοσχείου για 3, άστοχος. Παρατζάς παίρνει το αμυντικό rebound. Και Λαϊδής θα κάνει το λάθος, ο Παυλάκης θα κλέψει. Ο Αργύρης στον ευνηδιασμό, αφήνει για το Σιδηρόπουλο. Αυτός δίνει στο Μαρινάκι, γυρνάει μπαλά, Παυλάκης τώρα. Λάθος, 3-4 από το Σιδηρόπουλο και έχουμε αλλαγή, το 8 μέσα, το 9 στον πάγκο για τον αλκοολικό αστέρα. Λαϊδής για 2 θα στοχίσει. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Θα στοχίσει και πάλι θα πάρει το foul. Τεσσερά μισή λεπτά αγώνα στην τέταρτη περίοδο. Δεν έχουν πετύχει πόντα ακόμα για Γέρακα Hawks. Άστοχη βολή, το 30-21 θα παραμείνει. Άστοχη και η δεύτερη βολή, Παυλάκης, αμυντικό rebound.
Γιατί ο Παυλάκης ήταν άστοχος, ο Παπάς θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Βγάζει στον Παυλάκη, αυτός πάνω που ξαναπεράσει την πάρα την περνάει και θα πάρει φάουλ και δύο βολές. Ο ψηλός εδώ. Έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά στο συν 11. Άστοχο στην πρώτη βολή. Το 30-21 θα παραμείνει. Άστοχη και η δεύτερη. Το rebound είναι από τον Παυλάκη όμως. Μαρινάκης θα τη βλέπει την μπάλα ο Πικάσης. Θα ευστοχίσει τον Ιθνιακό, θα πετύχει το πρώτο καλάθι στην τελευταία περίοδο. Για την Γέρακα Φόξ θα μειώσει το 30-23 με 4-45 μένουν για τη λήξη του αγώνα. Μοσκίου θα πάρει το φάουλ σε αυτή την προσπάθεια για δύο. Και έχουμε αλλαγή αναγκαστική στον παίκτη που του έγινε το φάουλ. Θα μπει ο Κουράς στη θέση του 15, στη θέση του 18. Οι πεντάδες τώρα, γιατί είχαμε αλλαγές και άλλες, είναι το 12, το 10, το 2, το 6 και το 8 για τους Γέρακα Hawks. Το 6, το 13, το 15, το 7 και το 8 για τον Αλκοολικό Αστέρα. Κουράζει τον άσχο στην πρώτη βολή, άσχο και στη δεύτερη. Ζαρκαλής πήρε το επιθετικό rebound, το αμυντικό rebound για του Γέρακα Φόξ και τώρα στην επίθεση θα σουτάρει και για τρεις ο ίδιος για το επίση. Σουτ τριών πόντων από τον Ζαρκαλή και ροντέο το παιχνίδι πλέον στο μείον 4 η Γέρακα Φόξ. 30-26. Κουράσεις με την μπάλα, δίνεις τον Παπά. Θα σηκωθεί αυτός, θα πάρει το φάουλ. Φάουλ και δύο βολές, αλλά οι βολές είναι αυτές που αν έρθει ήττα θα έχουν στοιχήσει στον Αλκοολικό Αστέρα, καθώς είναι πολύ άστοχος από τη γραμμή των βολών. Να και μία εύστοχη μετά από τέσσερις συνεχόμενες άστοχες από τον Παπά. 31-26, δίνει μια ανάσα στην ομάδα του. Είχαν να σκοράρουν 3 λεπτά. Και 2 στις 2, 32-26. Λάθος εδώ όμως από την ομάδα των Γέρακα Hawks με τον Μπαλατζά να βρίσκει την μπάλα με το πόδι του και αυτή να καταλήγει εκτός γηπέδου. Στην τρίπλα που επιχείρησε ο συμπαίκτης ο Μέρμιγκας. 32-26, 3-43 για τη λήξη του αγώνα. Το Αλκοολικός Αστέρας έχει και την επίθεση. Μπαλατζάς πάει να διορθώσει το λάθος του, δεν τα καταφέρνει. Κουράσεις για δύο αστοχή. Παυλάκης μάχεται για το επιθετικό rebound. Την μπάλα είναι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Από τον Πικάση εκτός γηπέδου. Πικάση όμως θα κάνει το κλέψιμο. Ευθυνδιασμό θα πάρει το φάουλ. Ο
Έφτασε στην πρώτη βολή, 32-27 το σκορ. Κακή δεύτερη βολή, το 32-27 θα παραμείνει. 3-20 για τη λήξη, ο Αστέρας κρατάει το προβάδισμα. Μαρινάκης για 2, έστοχος! Πολύ καλή προσπάθεια εδώ επιθετική από το Μαρινάκη για το 34-27. Κουλιάρας για 2 αστοχή, Μαρινάκης στο αμυντικό rebound. Φεύγει και στην επίθεση. Δεν έχουν γυρίσει οι παίχτες του Γέρατα Φως και ο Αργύρης απετύχει το καλάθι για το 36-27 μετά την ασίστ του Μαρινάκη. Ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα νίκης, θα λέγαμε, 2-41 για τη λήξη, σε λίγο και πάλι μαζί. Έτοιμοι για τα 2-41 πλέον λεπτά για τη λήξη του αγώνα. 2, 13, 1, 10 και 8 η Γέρα Καφόξ. 13, 15, 6, 7 και 8 ο Αλκολικός Αστέρας Κελαϊδή. Σε προσθέτει μια καλή προσπάθεια εδώ από τον Κελαϊδή για το 36-27, όχι 36-29, συγγνώμη. Το κλέψουμε εδώ από τον Μπαλατζά μετά από το λάθος του Κουράση. Μπράβο η Γέρα Καχώτσου, μπήκαν αποφασισμένοι. Μέρμιγκας για 3 για να το βάλει, θα το βάλει! Θα το βάλει και time out κατευθείαν από τον πάτο του Αλκολικού Αστέρα. 36-32 και το ντέρμπι συνεχίζει. Σε λίγο και πάλι μαζί. Τέλος του time out, 2 λεπτά για τη λήξη. 6, 7, 13, 18 και 8 για τον Αλκολικό Αστέρα. 2, 1, 13, 10 και 8 για τους Γέρα Καχώτσου. Πίεση Γέρα Καχώτσου, καθώς είναι πίσω στο σκορ με 4 πόντους. Παυλάκης τώρα, Παπάς. Θα γυρίσει, θα περάσει ωραία πάσα στο Μοσκίου. Φοβερή ενέργεια εδώ από τους παίχτες του Αγγλικού Αστέρα. Και το 38-32 ξέχασε η άμυνα του Μοσκίου εκεί, πέρασε πίσω στην πλάτη της και με τη φοβερή ασίστ από τον Παπά και τον φλέψιμο τώρα από τον Παυλάκη τον ευνηδιασμό για το 40-32. Δύο μεγάλες επιθέσεις, δύο μεγάλες φάσεις από τους παίχτες του Αλκολικού Αστέρα. Έστειλαν και πάλι διαφορά από τους 4-8 με 1-22 να μένουν για τη λήξη. Κελαϊδής, Παλαντζάς, αστοχή για 3, είναι άστοχος. Κελαϊδής, 6 πλά, θα πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο και θα πάρει την κατοχή και πάλι για τους Γέρα Καχώτσου. Και έχουμε αλλαγή το 9 μέσα, το 13 στον πάγκο για τον Αλκολικό Αστέρα. Μέρμιγκας ασκοθεί για 3, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Παυλάκης, η μπάλα είναι εκτός από τα χέρια του Κελαϊδή. 1-0-4 για τη λήξη. Αλκολικός Αστέρας με την μπάλα, αν βάλει αυτό το καλά τελειώνει το παιχνίδι. Αλλά και πάλι δεν κάνουν φάουλ. Να όμως το κλέψιμο, το καλύτερο από το φάουλ είναι αυτό. Από το Μέρμιγκα είχαμε το κλέψιμο και Κελαϊδής τώρα. Μέχρι μέσα δεν κάνει σούτ εκεί, ο Μοσκίου θα πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Παυλάκης στον ευνηδιασμό, άστοχος. Και έχουμε τη διακοπή. Άστοχος και ο Μπουραζάνης πήρε το αμυντικό rebound. Τριάντα δεύτερα, μάλλον όλα έχουν κρυθεί. Παλαντζάς, το σκέφτεται. Δεν δίνει πουθενά, κάνει παραλίγο, κάνει και το λάθος. 26 δεύτερα, έχουν μάλλον αποδεχτεί την ήττα οι παίχτες των Γέρα Καχώτσου. Άστοχος για 3 εδώ ο Μέρμιγκας. Μοσκίου θα πάρει το rebound. Μαρινάκης, 16 δευτερόλεπτα. Μία επίθεση είναι, δεν θα γίνει επίθεση. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται. 40-32 υπέρ του Αλκολικού Αστέρα. Οι δύο ομάδες δίνουν τα συγχαρητήρια μία στην άλλη. Μεγάλη νίκη για τον Αλκολικό Αστέρα. Τον ελληπή Αλκολικό Αστέρα απέναντι στους ελληπείς βέβαια και αυτή η Γέρα Καχώτσου.
Τελείωσε το παιχνίδι 40-32, αλκοολικός Αστέρας νικητής. Καλό σας βράδυ.